Ανοιχτό το ενδεχόμενο τη προσφυγή στο Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάγη με βασικό θέμα τον ορισμό τη υφαλοκρηπίδα και των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, αφήνει ο Κυριάκο Μητσοτάκη στη συνέντευξή του στο Βήμα τη Κυριακή, στην περίπτωση που η Ελλάδα δεν μπορέσει να τα βρει με την Τουρκία. Όταν προσφύγουμε στη Χάγη για να λύσουμε τη διαφορά μα με την Τουρκία, θα πρέπει να είμαστε αφενό απολύτω σίγουροι ότι έχουμε το δίκαιο με το μέρο μα και αφετέρου απολύτω έτοιμοι να δεχθούμε την τελική απόφαση ενό τέτοιου διεθνού οργάνου. Ο Πρωθυπου... Ο Υπουργός θεωρεί δεδομένο ότι μια τέτοια κίνηση μπορεί να βρει στήριξη από όλε τι πολιτικέ δυνάμει και ότι γύρω από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία συσπηρώνεται μια ευρύτερη πολιτική και κοινωνική πλειοψηφία που αναγνωρίζει ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να λύσουμε τι διαφορέ μα με την Τουρκία. Ο Κυριακό Μητσοτάκη επιμένει ότι πρέπει οπωσδήποτε να διατηρηθούν οι διάβλοι επικοινωνία με τη γείτονα και τονίζει ότι η Ελλάδα ενισχύει συνεχώ την αποτρεπτική τη ισχύ. Ολοκληρώσαμε πρόσφατα τη συμφωνία για τα F-16 και για τα Μοιρά. Οι ενόπλε δυνάμει μα είναι και αποτρεπτικά ισκύρες. Επίθεση στον Κυριακό Μητσοτάκη εξαπολύει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε μια εποχή που η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών ζητά συνεννόηση για την αντιμετώπιση των εθνικών απειλών, ο Κυριακό Μητσοτάκη εξαπολύει επίθεση στου πολιτικού του αντιπάλου με πλήρη άγνοια κινδύνου για τα εθνικά μα θέματα. Την ίδια ώρα, ο Ευάγγελο Βενιζέλο, με άρθρο του στο Βήμα τη Κυριακή, επαναλαμβάνει την πάγια θέση του υπέρ τη προσφυγή στο Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάγη, επισημένοντα ότι προέχει να εκτιμήσουμε αν η του χρόνου για τι διαφορέ μα με την Τουρκία μπορεί να λειτουργήσει θετικά ή αρνητικά για τον Ελληνισμό. Το βασικό ζητούμενο είναι να αναλυφθούν πολιτικές και διπλωματικές πρωτοβουλίες που αναγκάζουν την Τουρκία να αποδεχθεί το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και εν τέλει την υπογραφή συνυποσχετικού προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται τις επόμενες ημέρες οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά με το διπλωματικό σπρίτ που ξεκινάει η κυβέρνηση από τις πρώτες μέρες του νέου έτους και με σημείο αναφοράς το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Λευκό Οίκο στις 7